Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε τον κύκλο Φελίνη με την ταινία 8.5. Ο Φεντερίκο Φελίνη τη γύρισε το 1963. Είναι 43 χρόνων, στο μεσοστράτη της ζωής του και του έργου του. Είναι δηλαδή η ώρα της πρώτης μεγάλης κρίσης. Κρίσης προσωπικής και καλλιτεχνικής. Και ο Φελίνη βρίσκει τον τρόπο να την ξεπεράσει, παρουσιάζοντάς την σε εμάς με μια ταινία. Ταινία σε πρώτο πρόσωπο, εξομολόγηση, απεικόνιση της αμφιβολίας και του φόβου του, της αδυναμίας του να γυρίσει την ταινία. Αλλά έτσι τη γυρίζει. Και έχουμε την ταινία του με αρρύθμιση 8.5 στο έργο του. Είναι μια τέλεια υπαρξιακή εξομολόγηση. Με την απέραντη ειλικρίνεια και μαζί την πονηριά του παιδιού, μας προσφέρει ολόκληρη την ύπαρξή του την ώρα του 1963. Είναι επιτυχημένος σκηνοθέτης. Τι θα μας πει όμως παρακάτω? Η αβεβαιότητα και η νεύρωση βρίσκονται σε ένα βήμα απόσταση. Τα γερατιά, την άλλη γωνία. Ο θάνατος και μετά. Το μετά δεν θέλει να το συλλάβει. Η συζήτηση με τον πεθαμένο πατέρα του στο κημητήρι δεν είναι τόσο μεταφυσική. Καταλήγει στην τελική απαλλαγή του από τον νόμο του πατέρα. Η οπτική γωνία του Φελίνη είναι καθαρά ζωική. Η αυτοκτονία ψεύτικη, το θρησκευτικό συνέστημα απλώς ένα παιδικό τραύμα, η ενοχή του αμαρτήματος. Άλλη είναι η βαθύτερη αναζήτησή του. Είναι η ανάγκη να βρεθεί το χαμένο κέντρο, που γύρω του θα αναπτυχθεί η ζωή, η χαμένη ενότητα που θα θέσει αρμονία στο χάος. Πώς θα γίνει αυτό? Η ιδέα να αναλάβει τον πόνο, να τον υπομείνει, προσπαθώντας να περάσει στην αντίπερα όχθη της ωριμότητας, ούτε που περνάει από το μυαλό του. Αντίθετα, ανακαλεί συνεχώς μια αναγνότητα που παράξενα τη βρίσκει στα θαυμάσια αλλά και τόσο αισθησιακά χαρακτηριστικά της Κλάουντια Καρδινάλε. Και πολύ γρήγορα καταφεύγει στις άσπρες μέρες της παιδικής ηλικίας, όπου όλα ήταν εύκολα και ωραία και ο αισθησιασμός απελευθερωνόταν χωρίς καμιά ενοχή. Στα όνειρά του προεκτείνει τον κόσμο αυτό, απαράλλακτο, στη δική του ηλικία, όπου όλες οι γυναίκες τον λατρεύουν και τον περιποιούνται και η μητέρα συγχαίεται με τη γυναίκα του. Αυτός ο κόσμος του παιδιού, με τα όνειρα και τους τρόμους του, λυτρώνεται μέσα στην καλλιτεχνική δημιουργία και στο έργο τέχνης. Με εκτυφλωτική λαμπρότητα έκφρασης, ο Φελίνη απεικονίζει το χάος. Είναι ένα θαυμάσιο δεξιοτεχνικό μπαρόκ, όπου ο Φελίνη περνάει άψογα από την κλοουνίστικη κωμωδία στο πιο τρομερό άγχος και μετά πάλι στο όνειρο. Το ύφος του τελικά είναι σίγουρο και θριαμβικό, γιατί ξέρει πως θα μας μαγεύσει σαν τον θαυματοποιό. Ξέρει πως θα μπούμε και εμείς στο χορό με τη μουσική του Νίνο Ρότα. Ξέρει ότι η ταινία που γύρισε σαν ξόρκι για τη φθορά ξορκίζει για λίγο και την αφόρητη σκληρότητα της δικής μας καθημερινής ζωής. Παίζουν οι Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, Ανού Κεμέ, Κλάουντια Καρδινάλε και Σάντρα Μίλο.